τον εμπαιγμό και την πλήρη αδιαφορία βιώνουν από τους εργοδότες τους 150 εργαζόμενοι σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Εύβοιας που έκλεισε ξαφνικά, αφήνοντάς τους χωρίς δουλειά και απλήρωτους. Ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων Εύβοιας, Λεωνίδας Γκότσης, επαναφέρει το θέμα γιατί στην εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα τελευταία εκτελούνται εργασίες ανακαίνησης και βλέπουν νέα ονομασία στην εξωτερική της πινακίδα. Δεν υπάρχουν απολύσεις. 150 εργαζόμενοι από το Hall Day στην Εύβοια και το Eretria Village μας έχουν σταματήσει από το 16, μάλλον από το 15, που έκλεισε το ξενοδοχείο και από εκεί και πέρα δεν ξαναένοιξε. Μας ζητάγανε οι εργοδότες του Hall Days ότι θα μας τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Απλώς κερδίζανε χρόνο για όλο αυτό το διάστημα. Τι πόσο μιλάμε, κύριε Λεωνίδα? Όταν σταματήσαμε το 2015, χρωστάγανε η εστία ΑΕ, που ήταν η δικιά τους εταιρεία, την είχαν φτιάξει, 1,5 εκατομμύριο. Τα δικαστήρια, τα πρωτόδικα και τα εφετείο, αυτή τη στιγμή τους έχουν βγάλει ότι είναι συνυπεύθυνοι. Όχι μόνο εμείς, τους έχει βγάλει και το ΙΚΑ και η εφορία ότι είναι συνυπεύθυνοι για όλα αυτά. Εδώ και ένα χρόνο γίνονται ανακατασκευές στο κτίριο, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος τις κάνει και γιατί τις κάνει, με ποιανού ειδικότητα είναι. Απλώς προσπαθούσαν όλο αυτό το διάστημα να κερδίζουν χρόνο, γιατί η νομική τους υπηρεσία μας έλεγε θα μιλήσουμε και ακόμα να μιλήσουμε. Σε όλο αυτό το διάστημα ξαφνικά έπεσε η πινακίδα του Hall Days και έχει μπει μια άλλη πινακίδα που λέγεται Palatine's Beach. Δεν γνωρίζουμε ποιος την έχει βάλει και γιατί την έχει βάλει και για ποιανού γίνονται οι εργασίες μέσα στο ξενοδοχείο. Και εσείς βέβαια ζητάτε τη δουλειά πίσω, έτσι? Εμείς σαν σωματείο ζητήσαμε δύο πράγματα. Όταν είχαμε πάει όλοι μαζί το 16 τον Οκτώβρη στον κύριο Νεφελούδη, στον τέτοιο Γενικό Γραμματέα Εργασίας, και είχαμε ζητήσει δύο πράγματα. Τα δεδουλευμένα μας και τις θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα, από το 21 Οκτωβρίου του 2016, δεν απαντήσαν ούτε στο Υπουργείο Εργασίας, μέχρι τώρα που μιλάμε, αλλά ούτε και σε εμάς. Οι εργασίες συνεχίζονται σε γρήγορους ρυθμούς. Δεν ξέρω αν θα το ανοίξουν το ξενοδοχείο, αλλά θα μας δουν μπροστά τους.